Βασικά, το πόσο σημαντικό είναι αυτό που θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι εδώ στη βιβλιοθήκη, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε ουσιαστικά σε καλοκαιρινή εκστρατεία. Δεν συμμετέχουμε σε μεμονωμένες δράσεις, δεν συμμετέχουμε υποσπασματικά. Συμμετέχουμε στο σύνολο της εκστρατείας, εκπονώντας ένα πρόγραμμα 20 παιδαγωγικών εργαστηρίων σε ένα εύρος χρόνου 2 μηνών περίπου. Από 20 Ιουνίου, την Τετάρτη μεθαύριο που έχουμε τη γιορτή έναρξης εδώ, μέχρι και 7 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά δηλαδή όλο το χρόνο των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε στα παιδιά που είναι εκτός σχολικού περιβάλλοντος λόγω καλοκαιρινών διακοπών μία ποιοτική διέξοδο, έναν τρόπο να απασχοληθούν δημιουργικά, με ασφάλεια, να έρθουν σε επαφή με ενδιαφέροντα θέματα και κυρίως μέσα από το βιβλίο. Κάτι διαφορετικό, μακριά από την τηλεόραση, την οποία έτσι κι αλλιώς έχουν στην καθημερινότητά τους, μακριά από ταμπλέτες, κινητά, υπολογιστές, έστω και για μία, για 2 ώρες την ημέρα, κοντά στα βιβλία, με δραστηριότητες, με χειροτεχνίες, με κατασκευές, να δούμε και μια άλλη διέξοδο διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Είναι βασικό να πούμε ότι όλο το εγχείρημα βασίζεται στον εθελοντισμό. Δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε, επιλέξαμε να το κάνουμε, όλοι οι άνθρωποι που θα ασχοληθούμε με αυτό, βάζοντας στην άκρη άλλα πράγματα ενδεχομένως που είχαμε, βάζοντας στην άκρη τις αδειές μας, οι εθελοντές προσφέροντας το πολύτιμο χρόνο τους και την τεχνογνωσία τους. Οπότε θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω έναν-έναν ξεχωριστά και με αλφαβητική σειρά. Είναι η Έφη Αγγελοπούλου, φιλόλογος και ψυχότρια παιδαγωγικών δράσεων, η Αθανασία Βουδούρη, βοηθός βρεφονιπιοκόμος, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος που είναι εδώ, είναι φυσικός, η Μαριλιάνα Διαμαντάκη είναι κεραμίστρια, η Ελένη Δρακοπούλου, ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, η Βάγια Κασάπη φιλόλογος, η Τόνια Ικουζή είναι αρχιτέκτον μηχανικός, η Φιλάνθη Λάγιου που είναι ραδιοφωνικός παραγωγός δημοσιογράφος, που είναι και εδώ μαζί μας σήμερα, ο Γιάννης Λιμπερόπουλος φοιτητής φιλολογίας, η Δόκτωρ Βίνα Μάλαμα που είναι δασκάλα και φιλόλογος, η Σωτηρία Μπελεχρή καθηγήτρια αγγλικών, Γιώτα Μπούζαν νηπιαγωγός, Νίκη Πανταζοπούλου δικηγόρος, Βένια Παπαδοπούλου δημοσιογράφος, Βασίλης Παπαευσταθίου πολιτικός μηχανικός, ο Δόκτωρ Βασίλης Πουλόπουλος, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, η Γιώτα Τζαβάρα, φοιτήτρια φιλολογίας, το σύνολο της φωτογραφικής ομάδας Καλαμάτας, η οποία θα εμψυχώσει μια σχετική δράση, η Μαρία Χριστάκη, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας και η κυρία Δήμητρα Ψαρούλη. 19 εργαστήρια λοιπόν από 20 Ιουνίου έως και 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε φροντίσει να είναι έτσι κατανεμημένα, ώστε κάθε εβδομάδα να έχει από 2 έως 3 δράσεις, πρωινές ώρες, 11 με 12.30 και για διαφορετικές ηλικίες. Κάθε φορά που θα έχουμε ανακοίνωση του εργαστηρίου, θα σας τα στείλω όλες τους τίτλους με τα ονόματα των ψυχωτών και τις περιγραφές. Αναφέρεται και η ομάδα στόχος από 4 χρονών έως 14 χρονών, στις πιο ευαίσθητες ηλικίες, στις ηλικίες που πραγματικά υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε τη φιλαναγνωσία και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ευρύτερων και όχι απαραίτητα ψηφιακών και μοντέρνων. Αυτά.